Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Αχτσιόγλου κάνει λάθος. Η ρύθμιση δούλεψε πάρα πολύ καλά. Εάν δεν υπήρχε η ρύθμιση Βορύδη, σήμερα στη Βουλή θα ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σήμερα στη Βουλή δεν είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι δύο αντιπροσώπους. Ναι, αλλά δεν είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εμείς δεν πρέπει να απαγορεύσουμε, και θα ήταν και σωστό, γενικά σε ποιον δεν θέλει να ψηφίζει, δεν θα ψηφίζει. Δημοκρατία έχουμε. Εμείς βάλαμε ένα νόμο που απέκλεισε τον Κασιδιάρη και όποιον έχει προβλήματα από τη δικαιοσύνη. Και αυτοί απεκλείσαν. Στην επισήμανση τη κυρία Αχτσιόγλου και η δικιά του ρύθμιση ενδεχομένως. Τι ενδεχομένως, αφού οι Σπαρτιάτες δεν έχουν κάνει καμία δήλωση. Ποιο ρατσιστικό ή φασιστικό λόγο, έχετε δει καμία δήλωση Σπαρτιατών? Δεν ξέρω ποιο του αρχηγό. Άρα λοιπόν δεν έχουν κάνει καμία δήλωση, προφανώς ούτε η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ ποιο λόγο να του πιάσει. Ναι, αλλά το τι μα απασχολήσει ως φαινόμενο. Και πριν έρθετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι μία παράμετρο τη ρύθμιση είναι ότι θα πρέπει να απαγορεύσει ο Άριος Πάγος να μπει ως υποψήφιο ένα κόμμα στις εκλογές που θα έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό τον Κασιδιάρη. Εικαζόμενη ηγεσία. Ο Κασιδιάρης φαίνεται στις αφίσες του κόμματος ως πραγματικός αρχηγός. Μία-μία οι δουλειές. Μέχρι την ανακήρυξη από τον Άριο Πάγο δεν είχε γίνει καμία σύνδεση Κασιδιάρη Σπαρτιατών. Άρα ο Άριος Πάγος δεν μπορούσε να του κόψει. Άρα τώρα νόμος... που εξελέγησαν και ο Κασιδιάρης πράγματα. Ένα λεπτό. Μία-μία δουλειά, σαν να λέω. Τώρα, ναι. Τώρα που ο το κόμμα αυτό μπήκε στη Βουλή, οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον μπορεί να κάνει ένσταση στο εκλογοδικείο και να αποφευθεί στο δικαστήριο η εικαζόμενη ηγεσία. Πέφτει αυτό το κόμμα. Άρα τώρα λέτε ότι μπορεί να γίνει προσφυγή. Δεν έκανε πόδι στο δικαστήριο. Όχι, όχι. Λέω. Μπορεί ένα πολίτη ή ένα πολιτικό κόμμα. Λέει ότι αν αποδειχθεί ότι ένα κόμμα έχει εικαζόμενη ηγεσία τον Κασιδιάρη. Και μετά την εκλογή του. Και μετά την εκλογή προφανώς. Άρα θα γίνει προσφυγή στο αδούλιο. Η αφίσα κυκλοφόρησε αριστοτεχνικά. Μα όχι τον ίδιο. Αυτά θα κρυθούν στο δικαστήριο. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση ο Ηλίας Κασιδιάρης που σήμερα θα ήταν στη Βουλή πλέον το καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ την κυρία Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Απόστολο Μπλέτσο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το νομικό. Το πολιτικό κομμάτι. Άρα η ρύθμιση δούλεψε. Πόσο αδιέξοδη είναι η συζήτηση αυτή. Αδιέξοδη δεν είναι. Φωτίζει το πρόβλημα, κύριε Κουσούλη. Είναι αδιέξοδη γιατί δεν αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα.